Κύριε Γαμένη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Αναστασοπούλου, κύριε Οικονόμου, κύριε Γιώργο Τσελίκα. Έχεις έρθει στη γειτονιά, αλλά δεν θα βγω, γιατί δεν κάνει να μάθουν πού και τα λοιπά. Σωστό. Πείτε μας όμως, κύριε Καμένη, για να μην τα λέμε εμείς, τι ακριβώς έχει γίνει για αρχή. Κοιτάξτε, γυρίσαμε από τις δουλειές που είχαμε κατά τις 9.30-10 παρά το βράδυ. Παρκάραμε στον γκαράζ κανονικά. Και το πρωί ήρθε ο αστυνομικός για να ελέγξει και να πάρει το αυτοκίνητο και δεν το βρήκε. Με πήρε τηλέφωνο γιατί νόμιζε ότι το πήρα εγώ το βράδυ, το απάρκαρα έξω ή κάπου αλλού ή έλειπα. Και λέω όχι, είμαι πάνω. Η πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή. Η οποία βέβαια έχει αυτό τον τελευταίο μήνα και προβλήματα. Έτσι, κλειστό, και... μιλάτε για κλειστό γκαράζ. Κλειστό, κλειστό, ναι. Α, κλειστό και άνοιξαν την πόρτα, λέτε, όπου ήταν και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο το δικό σας? Ήταν άλλα 5 αυτοκίνητα στον ίδιο όροφο. Υπάρχει περίπτωση η πόρτα του γκαράζ να είχε ξεχαστεί ξεκλείδωτη, κύριε Καμένη, κάτι τέτοιο? Λέω, συνήθως είχε προβλήματα. Ήταν χαλασμένη 2-3 φορές ή 4 αυτό το μήνα. Πιθανόν το βράδυ κάποιος να μπήκε, να βγει και να χάλασε. Επομένως, λέτε, δεν ήταν στόχος το δικό σας αυτοκίνητο, αλλά ήταν τυχαίο μάλλον. Πως όχι, γιατί δεν δίνει και ιδιαίτερο στόχο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εκτός αν μας παρακολουθούσαν την από τα. Ναι, καλά, προφανώς δεν το ξέρει. Ήταν γεγονός και δεν είχαμε απώλεια. Τώρα, εντάξει, επειδή έγινε ένα κλαπί το αυτοκίνητο ενός βουλευτή. Εσείς το καταγγείλατε την ίδια στιγμή με το που το ανακαλύψατε? Ναι, μέσα σε μία ώρα πήγα στο τμήμα ασφαλείας, είναι και γνωστός εδώ διοικητής, 30 χρόνια. Το κατήγγειλα. Είχαμε και άλλες ληστές στην περιοχή, ληστείες αυτοκίνητων. Υπάρχει θέμα τον τελευταίο καιρό, γιατί αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ του Γιώργου, μας το λέει και νωρίτερα. Είναι καλό το ρεπορτάζ του κ. Τσελίκα σε αυτοκίνητα εντός και εκτός. Εδώ στο Φαλέ έχουμε και θέματα με το πάρκινγκ, γιατί δεν έχει και χώρους στάθμευσης. Αρκετά αυτοκίνητα. Αλλά οι πολίτες έχουν πρόβλημα. Σας έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν να πέστε θύμα κλοπής, ληστείες ή οτιδήποτε άλλο? Πριν πολλά χρόνια, πριν 15-17 χρόνια, ναι, έχουν μπει και στο σπίτι ενώ έλειπα στο εξωτερικό. Υπήρχαν παρόμοια περιστατικά όμως στη γειτονιά, κύριε Καμένε, που να έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα με κλοπές αυτοκινήτων όπως συνέβη και σε εσάς? Η δικιά μου εδώ όχι. Γενικότερα στο Φάλιρο, ναι. Πάντως υπάρχει έξαρση, κύριε Καμένε. Ένα πρόβλημα. Τώρα εντάξει, να το διασκεδάσουμε. Εντάξει, εγώ τελείωσα το περιστατικό μου, ωραία. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα και με την ασφάλεια, με την έννοια δεν υπάρχουν και τα μέσα. Δεν θέλω να πω τώρα τι κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να βρούμε και μέσα για την αστυνομία μας στο Φαλέ και στον Πειραιά που έχουμε κάνει δωρεές αυτοκινήτων. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στην διενέργεια των περιπολιών κτλ. Τα ξέρετε και τα έχετε κάνει και εσείς ρεπορτάζ. Προσπαθούμε όλοι οι πολίτες να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πάντα ο κλέφτης είναι ένα βήμα μπροστά.